instead of getting rid of it? It must be a skippy season. Something to make this up. Is that? It's skippy. I'm just not sure more. Mi συγχωρείτε, να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Αυτή τη σημαία τη βλέπετε. Εκεί που καθόμουν, ναι, εδώ στην Ελλάδα, να την κάνω τα παγόρια. Και έχει, δεν καταλαβαίνω όλα. Το σταυρό το καταλαβαίνω. Το πήρε, θα ήθελα και εγώ να σα πω, φαντάζομαι θα το καταλαβαίνω. Και το σπαθί το καταλαβαίνω, ε. Και τον ήλιο το καταλαβαίνω. Τον δράκο δεν καταλαβαίνω. Α, δράκος είναι αυτός. Εγώ έτσι φαντάζομαι. Τρέχει να ξεφύγει και ο δράκος τον προλαβαίνει μάλλον. Αλλά και εγώ δεν ξέρω, εργασίες κάνουν. Λέτε να είναι Τούρκοι, ο δράκος. Δεν θα σας πω, γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε και κάποιον άλλο κατάλληλο, κάποιον άλλο. Και άμα είναι Τούρκοι, ο δράκος, εμείς τι είμαστε, ο λαγός. Έτσι τόσο μικροί είμαστε, πάρα που επαναστατήσαμε, τόσο αδύναμοι και το βάζουμε στα πόδια. Τι να πω κι εγώ. Ξέρω, δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα. Παράξενες σημαίες κάνανε τότε, ε. Παράξενες. Α, τον έχω ξαναδεί το Ρίγα. Στο Πανεπιστήμιο, στο Αποκαλυπτήριο, βέβαια. Είχατε πάει? Όχι. Δεν είχατε πάει. Ήταν πάρα πολύ ωραία και μουσική. Είπανε και στίχους από το Θούριο, βέβαια. Πρέπει να έχουμε περάσει και 10 χρόνια. Εγώ δεν τον έχω διαβάσει το Θούριο. Τι ξέρω. Α, καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Το ξέρεις αυτό? Τον έχετε διαβάσει το Θούριο? Δεν τον έχετε διαβάσει ούτε εσείς, ε. Θα το διαβάσω κάποια μέρα γιατί λένε ότι είναι πολύ ωραίο, δεν είπα. Πολύ ωραίο. Αυτό εδώ τι είναι? Τι σας μοιάζει αυτό δίπλα στο σταυρό? Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Κυρί είναι. Κυρί. Λέτε να είναι κυρί. Λιωμένο είναι. Α, ξέρετε τι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι το κυρί που ορκίζονταν όσοι μπαίνουν στη φιλική εταιρεία. Βέβαια. Το ξέρετε πώς το κάνανε? Πέρανε το κυρί που ανάβανε. Λέγανε τον όρκο, μετά το σβήνανε και το παίρνανε μαζί τους. Έτσι κάνανε. Σας θέσω κάτι. Μπορείτε να μου διαβάσετε τι λέει εδώ για το σταυρό, γιατί είναι μικρά τα γράμματα και δεν τα βγάζω. Σταυρός, δώρο του Γρηγορίου του Πέμπτου. Αχ, λίγο πιο δυνατά γιατί δεν ακούω. Σταυρός, δώρο του Γρηγορίου του Πέμπτου, στο ζωή πάνω, επάνω στον οποίο εδίνανε τον όρκο του φιλικού η σπουτσιώτης. Αυτή δεν ορκίστηκαν με το κερί, ορκίστηκαν με το σταυρό, ε! Τον καημένο τον Πατριάρχη όμως, να τον κρεμάσουν έτσι. Α, το ξέρετε ότι τα άγαλμά του είναι δίπλα σε αυτό του Ρίγα, στο Πανεπιστήμιο? Βέβαια! Εντύπωση μου έκανε που τους βάλουν δίπλα τότε. Και τι τον είχε αφορήσει το Ρίγα ο Πατριάρχης, το ξέρει αυτό? Γιατί τον είχε αφορήσει. Βέβαια! Δεν τον έδωσε άραγε για να ορκιστούν στη φιλική εταιρεία. Και ο Πατριάρχης δεν ήταν αντίθετος με την Επανάσταση. Την άρεσε και είχε αφορήσει και πολλού. Είχε αφορήσει και τον Αλέξανδρο τον Υψηλάντη. Αλλά κάπου εδώ τον είδα. Τον βλέπετε πουθενά? Α, να το σκέφτεστε. Τον βλέπετε? Βέβαια, τον είχε αφορήσει. Και άλλους πολλούς είχε αφορήσει. Εσείς τι γνώμη έχετε? Ξέρετε κάτι? Λένε βέβαια ότι κάποιον
εισάξουν εμείς τους χριστιανούς. Τι να πω. Δεν ξέρω και πολλά. Τι ωραίος άντρας! Τι ωραίος άντρας! Θα είναι εκεί ωραίος άντρας, θα είναι ο Μότσαρης. Κοιτάξτε τα μακριά του τα μαλλιά. Οι άντρες είναι μαλλιώτικοι. Κοντά μαλλιά, άλλα ρούχα, άλλα περσίματα. Α, δεν ξέρετε την ιστορία με το βόλι που του βγάλαμε από το κεφάλι. Λοιπόν, έγινε στα χρόνια του Όθωνα. Φέραν τα λείψανά του από το Μεσολόγιο εδώ στην Αθήνα για να το κάνουν ευαίσθηση στην Μητρόπολη. Τότε το βρήκανε το βόλι. Βέβαια. Και ο Όθωνας ο ίδιος το έδωσε στην οικογένειά του. Και από τότε αυτοί το κρατάνε πάνω του για φυλακτό. Ξέρετε, τότε έτσι ήταν το συνήθειο. Τα βάζανε πάνω του το βόλι του σκοτωμένου γιατί λέει του έφερνε καλή τύχη. Βέβαια. Να το, εδώ το είναι. Ελάτε να το δείτε, ελάτε. Τα βλέπετε. Μικρό που είναι. Αυτό το βόλι μπορούσε να σκοτώσει ένα τόσο βόλι. Γενναίο. Τι, αφού μπήκε στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Ναι. Έτσι λέει. Είδες τόσο μικρό πράγμα. Τι ζημιά μπορεί να κάνει. Τι λέω, ο θάνατος και η κηδεία του Μάρκου Μπότσα. Ναι. Ωραίες ζωγραφίες, έτσι αναλυτικές. Α, το ξέρετε, με τον Κολοκοτρώνη. Βέβαια. Συναντήθηκα λίγο ο Μπότσας με τον Κολοκοτρώνη, με τον άλλο στη Στυρκολίτσα. Από τη μια λέει ο Μπότσας παλαιοκαπνισμένος δρόμος από τον πόλεμο και από την άλλη ο Κολοκοτρώνης με ρούχα κουμπικά, σημαίνει όπλα, όλα αλλά φέρα από την Τρικολίτσα. Με το που τον είδε ο Μπότσας του καοφάνη και δεν τον ήξερε. Το κατάλαβε βέβαια ο γέρος και την άλλη μέρα πάει και αλλάζει λίγο και βάζει τα πρόσωπα. Και το βλέπει ο Μπότσας και την κυβέρνηση. Τώρα συγκεντρωνίζω. Έτσι και έτσι ήταν αυτοί οι σουλιώτες. Και οι ομελιώτες, Να, εδώ είναι ο όμιλος, βλέπετε. Αλλιώτικα πρόσωπα, Σκληρά. Ο άνθρωπος ταιριάζει με τον τόπο του, έτσι λέω. Και αυτοί όλοι ζούσαν με πάνω στα άλλα. Ναι. Τι σας σιάζουν έτσι που τους κοιτάμε τώρα, τι μας κοιτάνε και αυτοί πίσω. Περήφανοι άντρες όμως, περήφανοι. Τώρα πώς τέτοιοι άνθρωποι κάνανε συμφωνίες, πότε με τους Τούρκους και πότε με τον Ταλί Πασά. Και μια υπηρετούσαν τον ένα και μια υπηρετούσαν τον άλλο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ο άντρας που είναι έτσι κάνανε τότε, έτσι ήταν το συνήθειο. Κάνανε αυτά λίγο να προστατεύσουν τον τόπο τους. Εσείς τι γνώμη. Ξέρετε αυτή την ιστορία. Λίγα. Λέτε το κάνανε για να προστατεύσουν τον τόπο τους. Δεν θα είχαμε και προδότες από εμάς άλλους. Καλά, αυτοί είμαστε τώρα, γιατί δεν είμαστε και όλοι καλοί. Αλλά αυτή ήταν η ίδια σας. Έτσι μην είναι. Χρυσοϊδιώτες και ομελιώτες. Θα μου πείτε, για πολλούς από αυτούς, ο τόπος τους θα ήταν και ο κόσμος όλος, εκεί πάνω στα γαλλιά του να απομένανε. Και γι' αυτό και τους δικλαδούς τους δεν τους βλέπανε και πολύ, ξέρετε, σαν δικούς τους ανθρώπους. Μου έχει πει η μάνα της μάνας μου, η Γιαγιά Αθηναία, ότι λέει τους σουλιώτες, οι ομελιώτες αυτούς είχαν για Έλληνες, γιατί μου λένε τα αλβανικά. Μα βρει η γιαγιά μου. Και μέσα από εκεί δεν κρατάει σκούφια μας. Ούτε εμείς είμαστε Έλληνες. Δεν ξέρετε τι μαθαίνει στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε Αθηναίοι, κορίτσι μου. Τέτοια, τέτοια.
έτσι και τα λιγελιά. Έτσι και τα λιγελιά. Εμάς δεν μας τα μάθαμε τα ελληνικά. Μας είπε η γιαγιά μου, εσείς τα μάθετε τα ελληνικά. Αλλά δεν ήταν τσακωρότα και τον παππού μου, στα ελληνικά τσακωρότουσανε. Αλλά δεν τα μάθαμε όλοι. Εσείς στο σπίτι σας μιλάτε, η γλώσσα ήταν στα ελληνικά. Δυστυχώς όχι. Δεν έχετε, δεν έχετε παππού και προπάππου που είχαν να ζαλούν. Εσείς με πέρατε γύρω στη γειτονιά, γύρω γύρω. Μιλάμε, και εμάς, και εμάς. Έχω μια απορία. Ναι. Εσείς που τους γνωρίζετε αυτούς. Εγώ δεν τους γνωρίζω. Το 1800 είχε πεθάνει. Κάποιον από αυτούς είχατε γνωρίσει. Καλά, αυτοί έχουν πεθάνει. Πολλά χρόνια πριν. 60 χρόνια πριν. Τα πορτρέτα έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Πόσο πιστάει, πόσο μοιάζουν με το κανονικό άνθρωπο. Είναι η έμπνευση του καλλιτέχνη. Θα σκεφτεί αυτό. Εφήβεια, πώς να τους ξέρει. Λέτε να είναι από πότε, ωραία. Αυτές οι ζωγραφιές. Έχω πορεία, βλέποντάς τους. Λέτε να τους φαντάστηκε. Ο ζωγράφος, δεν ξέρω, και τα ρούχα αυτά έτσι και το βγόζαν τα βουνά. Θα σας πω κάτι που ξέρω εγώ. Ναι. Από ένα παππού ή προπάππου, έμοιαζε στο Καραϊσκάκι. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι καθόταν και το ζωγράφιζαν για να αποδοθεί η όψη του Καραϊσκάκη. Τώρα κατά πόσο αληθεύει, δεν το ξέρω από πόλη. Αλλά για να υπάρχει κάποια τέτοια ιστορία, ίσως σε ένα πορτρέτο να είναι καθήκη. Είναι πολύ από αυτούς τους πινάκες τους ζωγράφισαν για το μουσείο τους. Έχει αγοράσει το μουσείο τους από τους ζωγράφους να το δίνει. Α, για την έκθεση. Έκθεση. Α, για την έκθεση του ζωγραφίσανε. Α, ωραία είναι πάντως. Ωραία. Ιωάννης Μακριά. Α, εμείς μένουμε πολύ κοντά στη γειτονιά αυτή. Την ξέρετε, τη γειτονιά του Μακριάννη. Το την έδωσε ο Όθωνας για να τον ανταμείψει. Δεν ανταμείφθηκαν και όλοι. Μου έχει πει η γιαγιά μου για τον Νικηταρά που ζητάνε, με λέει, κάθε Παρασκευή έξω από την Ευαγγελίστρια. Δεν ξέρετε την Ευαγγελίστρια, είναι στον Πειραιά. Πολύ ωραία εκκλησία, πολύ ωραία εκκλησία. Έτσι που λέτε, με έχει πει η γιαγιά μου. Ότι λέει ο Νικηταράς ζητάνε κάθε Παρασκευή έξω από την Ευαγγελίστρια. Μόνο λέει η γιαγιά, γιατί κάθε Παρασκευή. Λέει μόνο για την Παρασκευή του είχαν δώσει άδεια. Αφού να δεις του Νικηταρά. Του Νικηταρά του είχαν δώσει άδεια μόνο κάθε Παρασκευή. Να ζητιάμε. Είστε κάποιοι, είστε Βουλεπόννησο εσείς? Όχι. Δεν είστε. Εγώ την Βουλεπόννησο. Σοβαρά, από πού? Δεν είστε όλοι. Ναι. Ο παππούς μου, προπάτες μου. Α, Μανιάτισα. Μανιάτισα είστε. Αχ, πολύ ωραίο. Είχατε και πράγματα και φέρετε στην έκθεση? Ναι, βέβαια. Εμείς δεν είχαμε τίποτα, δυστυχώς. Δυστυχώς, αν είχα θα έφερνα. Εκεί, στο Ίσαρι, δεν έχω πάει εγώ ποτέ. Δεν έχω πάει. Αλλά το πάμε. Το πάμε. Κοντά στην Καμελόπολη είναι. Ναι. Να δω με χάρης. Βλέπετε με εσάς. Σε χαρίες. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Ο Θόδωρος ο Τελιγιάννης δεν είναι αρχηγός του
Ξέρετε ποιοι πρέπει να είναι, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Άρχοντες τότε, άρχοντες και τώρα, δεν αλλάζουν αυτό το πράγμα. Ποιος θα μας κυβερνήσει εγώ. Σκαλίσματα. Πολύ πλούσια όπου λένε. Αχ, μην πλησιάζετε πολύ κοντά. Το διαβάστε στην εφημερίδα για το κορίτσι που πληγώθηκε. Ναι, είχε πάρει ένα όπλο στα χέρια του και τραυματίστηκε. Είχαν ξεχάσει τα πλάνα τη σφαίρα. Αχ, τα δει τώρα. Ναι. Εμένα δεν μου πολύ αρέσουν τα όπλα. Δεν μου πολύ αρέσουν. Μαρία, το θέλω στο πολεμά. Αυτό ήταν το μακρινό τι. Το διαβάζετε. Κεφαλοδράφστης. Και τι κάνουμε με αυτήν. Σπάγανε κεφάλια. Αν είναι δυνατόν. Θα τους πολεμάγανε έτσι. Ότι τι άχαρα που πολεμάζουν. Και αυτοί οι Τούρκοι. Τι βασανιστήρια κάνουν. Αυτό ελληνικό ήταν και τουρκικό κεφαλοδράφστης. Τι λέει. Για όταν είχα στην Αθήνα. Το παιδιά μου λέει αυτή είναι η μισή και μουσική του είναι. Και ένα σπίτι που απέχει. Και ο άνθρωπος ξέρετε τι έκανε. Ξέρετε. Του άστρεψε ένα χαστούκι και του είπε τι είμαι εγώ ρε και με τραγουδάς και μια καλή γυναίκα. Έχετε ακούσει.
τουρκάλα που είχε γίνει χριστιανή. Ναι. Και ήταν ντυμένη με τα αντρικά τα ρούχα και είχε και άρματα. Βέβαια. Και την έπρεπε παντού μαζί του στον πόλεμο. Λοιπόν, όταν λαγώθηκε ο Καρισκάκη στο Φάληρο, τη μάχη του Φαλήρου, τον ανεβάσανε λίγοι ξένοι στο χαράπι του για να τον σώσουν. Και αυτή ξέρετε τι έκανε. Ξέρετε. Έπεσε στη θάλασσα και κολύμπαγε για να τον φτάσει. Τόση αγάπη που είχε, τόση αγάπη που είχε. Αλλά κι αυτό τη θυμήθηκε στην καθήκη. Τη άφησε πολλά λεφτά. Η έξοδος του Μεσολογίου. Έλεγε ο Καραϊσκάκης, όποτε θέλω γίνομαι διάβολος και όποτε θέλω γίνομαι άγγελος. Και όταν είδε το Μεσολόγιο να καίγεται και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, τότε πήρε την απόφαση να γίνει άγγελος. Έτσι πιστεύω εγώ. Έπρεπε, φαίνεται, να χαθεί το Μεσολόγιο για να τελειώσουν οι εμφύλοι. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Ξέρετε αυτό το άγαλμα. Είναι η Ελληνοπούλα. Ήταν στον τάφο του Πότσαρη στο Μεσολόγιο. Αποκαμωμένο δίπλα. Πώς θα προστατεύεις τα παιδιά σου, πώς θα τα προστατεύεις τα παιδιά σου και πόσα θα χαθήκανε τότε. Χωριά ολόκληρα σου λέει από παιδιά και από μεγάλους χαθήκανε. Καμένη γη ήταν παντού. Ξεκλειδίστηκε ο κόσμος. Και να, στέκομαι εδώ τώρα και βλέπω όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους πάνω στους τοίχους και σκέφτομαι. Δεν είμαι πολύ εξηγήσα, δεν το λέω καλά. Αλλά να σκέφτομαι. Να πιστέψουν τον άνθρωπο, να το συντρέξουν. Να τον απολογοντρώνει στο κάτω κολοκοτρώνει αυτό που ξέρουμε σήμερα. Τι έδειξε εσύ. Φάτανε. Το συγκρίνει. Άμα ήταν αυτό συγκρίνει. Έχετε δίκιο. Συγκρίνει. Και από την άλλη, τόσα και τόσα νόματα, πώς θα χωρέσουν στου τοίχου. Χωράνε, δεν χωράνε. Τι να πω κι εγώ δεν ξέρω. Αυτή που το. Φτιάξανε την έκθεση, θα ξέρουν οι άνθρωποι καλύτερα. Τι λέτε εσείς. Κάτι πρέπει να ξέρω. Από μένα τουλάχιστον. Το βλέπετε, το βλέπετε, το τόπος, τόπος έχει άλλο χρώμα. Πού να τη σπάσει. Ναι, το ξέρετε. Πήγαμε ένα βράδυ στον τάφο του εκεί στο Μεσολόγιο και το σπάσαμε. Ακούτε να δείτε, τι άνθρωποι είναι αυτοί, τι άνθρωποι. Τι είναι αυτός που το έπαιξε στον τάφο, να βγει από τη Γαλλία και το πήρε στο σπίτι. Ξανά έφτιαξε ο άνθρωπος και μετά δεν ήθελε να το δώσει πίσω. Τόσο είχε στεναχωρηθεί. Έσκασε ο άνθρωπος. Αλλά ευτυχώς για μας το έδωσε και έτσι μπορούμε και το βλέπουμε. Εγώ δεν θέλω να το ξαναπάω πίσω. Πιο καλά είναι. Τα γράμματα που βάζανε
τους οδηγούσε, ναι. Τι είναι εδώ? Άρης. Μιαούλη. Α, μιαούλη είναι αυτό. Βέβαια. Τα βλέπανε οι εχθροί το μιαούλη, ε. Το καράβι του μιαούλη να πλησιάζει. Τα λέγανε, έρχεται το μιαούλη να μας χαλάσει. Και έχει το καποδίστρια και πάει κι αυτό. Του εναντιώθηκαν, λέει, γιατί δεν του έδινε σύνταγμα. Ναι, και κυβερνούσε, λέει, δυναστικά. Άρα και πάλι, και με τον Άθον. Πάλι δεν περιμένανε 10 χρόνια για να του δώσει σύνταγμα, και στο τέλος με το ζώο το βάλανε και συμφώνησε. Περιμένουμε. Κανονικό, ναι, μακάρι, μακάρι. Ερχόμαστε τότε συχνά, θα φέρουμε και τα παιδιά.
Α, πολύ ωραία, παιδί. Πολύ ωραία. Εσάς, σας άρεσε η έκθεση? Σας άρεσε, ναι. Σας άρεσε όλη η έκθεση? Είδατε κάτι έτσι που σας άρεσε περισσότερο? Ξέρω, εγώ θα μπορεί. Δεν τα έχω ξαναδεί αυτά. Είναι η πρώτη φορά που τα βλέπω. Και είναι ωραίο να βλέπεις ότι δεν έρχεσαι από το πουθενά. Ε? Δηλαδή, να ξέρετε πώς μου φαίνεται βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους. Σαν να βλέπω λίγο και τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Και ας μην τους έχουν στους τύπους. Δηλαδή, πώς θα σας το πω. Με κάνει περήφανη. Πολύ το ευχαριστήθηκα, πολύ το ευχαριστήθηκα που είμαστε στην έκθεση. Ωραία. Λοιπόν, γεια σας και να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.